Για χαρά. Η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο επεισόδιο του Bristol θα ήταν διαφορετικό αν δεν είχαν εξαφανιστεί ως διαμαγείας καμιά πενινταριά αρχεία από το υλικό που τραβήξαμε. Δεν μου έχει ξανασυμβεί να χάσω αρχεία με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή χωρίς να προκύψει κάποιο πρόβλημα. Και η πρώτη μου σκέψη ήταν να μην δείξω άλλο από Bristol, αλλά ρε γαμώτο, δεν γινόταν να μην σας δείξω αυτό. Ο ήλιος ο πράσινος, ο ήλιος πάντα θέλει μας. Fingers of my spine, girl you look mighty fine. Won't you rub your fingers of my spine, girl you look mighty fine. Won't you rub your fingers. Το Stonehenge λοιπόν δεν το έφτιαξαν ούτε εξωγήινοι ούτε το Πάσο, παρόλο που ο Φάνης προσπαθεί να μας πείσει για κάτι τέτοιο. Οι μύθοι λοιπόν οργιάζουν, καθώς δεν μπορεί να εξηγηθεί πως το 2.500 π.Χ. μετακινήθηκαν πέτρες τέτοιου μεγέθους και στήθηκε το Stonehenge. Οι θεωρίες για το τι αποτελούσε ήταν τρεις. Η πρώτη ανέφερε ότι ήταν προϊστορικό αστρονομικό παρατηρητήριο, η δεύτερη ιερός χώρος ταφής και η τρίτη ότι ήταν θεραπευτήριο σωμάτων και ψυχών. Μια έρευνα ετών όμως, στην οποία συνεργάστηκαν διάφορα βρετανικά πανεπιστήμια, απέδειξε ότι το Stonehenge ήταν απλώς το πρώτο σύμβολο ενότητας των λαών της Βρετανίας. Οι γιγάντιες πέτρες του έπαιξαν τον ρόλο θεμέλιων λίθων για ένα ηνωμένο βασίλειο μετά από πολλά χρόνια συγκρούσεων στο νησί. Το Stonehenge λοιπόν είναι ένα πολύ ενδιαφέρον μνημείο, όπου για να το δεις θα πρέπει να πληρώσεις 17,5 λίρες. Αν δεν βαριέσαι όμως να περπατήσεις 15 με 20 λεπτά, δεν θα πληρώσεις τίποτα. Απλά θα το δεις 50 μέτρα πιο μακριά πίσω από ένα φράχτη, όπου όπως προσπαθώ να σας πω και στο βίντεο, αλλά δεν τα κατάφερνω λόγω του αέρα, νομίζω ότι δεν έχει νόημα να δώσετε αυτά τα περίπου 20 ευρώ. Η διαφορά λοιπόν, για να σου ζητάνε να πληρώσεις αυτές τις 17,5 λίρες, δηλαδή περίπου 20 ευρώ, είναι ότι εμείς βλέπουμε το Stonehenge ακριβώς πίσω από αυτό το φράχτη, ενώ αν πληρώσεις τις 20 λίρες πας 20 μέτρα πιο κοντά, 50, και στέκεσαι εκεί που στέκονται αυτοί. Άρα νομίζω δεν αξίζει να πληρώσετε 17,5 λίρες για αυτή την απόσταση. Η επόμενη στάση μας θα γίνει στο Frome, όπου έχει χαρακτηριστεί από τους Times ως το καλύτερο μέρος για να ζει στη Βρετανία. Μια ιδιαίτερα γραφική κωμόπολη με πλούσια ιστορία και φυσική ομορφιά. Δυστυχώς ο καιρός δεν μας άφησε και πολύ περιθώριο για να το απολαύσουμε, αλλά έστω και από το λίγο που βολτάραμε έχω μόνο ωραίες εικόνες για να μοιραστώ μαζί σας. Στο Frome την πρώτη Κυριακή κάθε μήνα πραγματοποιείται και το Frome Independent Market, μια ενδιαφέρουσα ανοιχτή αγορά, κοινώς ένα παζάρι στα ελληνικά, το οποίο έχει από ρούχα μέχρι τρόφιμα και αντίκες και μαζεύει πάρα πολύ κόσμο. Μαλέκα τσιμα χωράς. Εδώ κάτσαμε και σε ένα πολύ όμορφο καφέ, το Sam's Kitchen Deli, για να ζεστάνουμε λίγο το κουκαλάκι μας και να ρίξουμε και κανένα teacup στο στομάχι μας. Από το Frome να πάμε στο Wells, όπου θα δούμε. Τι θα δούμε? Θα δούμε το καθεδρικό του Wells. Ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος ή ο δεύτερος μεγαλύτερος στην Αγγλία. Επόμενο σταθμό στο Wells, μια μεσαιωνική πόλη που σήμερα αποτελεί τη μικρότερη της Αγγλίας με μόλις 12.000 κατοίκους. Ιστορικά αναφέρεται από την Ρωμαϊκή εποχή, όπου ο οικισμός πιθανότατα αναπτύχθηκε εδώ λόγω των πηγών που αναβλύζουν και δίνουν και το όνομά τους στην πόλη. Ο καθεδρικός του Wells χτίστηκε μεταξύ του 1175 και του 1490 και περιγράφεται ως ο πιο ποιητικός αγγλικός καθεδρικός ναός. Είναι πραγματικά τεράστιος, ξεχωρίζει από μακριά και στεγάζει μία από τις μεγαλύτερες συλλογές βιτρών στη χώρα, ενώ το διάσημο Wells Clock θεωρείται ότι διαθέτει τον δεύτερο παλαιότερο μηχανισμό ορολογίου στη Μεγάλη Βρετανία.
Πάνω από τον καθεδρικό ναό βρίσκεται το Vicar's Close ή αλλιώς η γειτονιά των εφημέριων. Ένας δρόμος που πιστεύεται ότι αποτελεί τη μοναδική μεσαιωνική γειτονιά που έχει απομείνει ως έχει στην Αγγλία. Τα σπίτια εδώ χτίστηκαν τον 14ο αιώνα υπό την καθοδήγηση του επισκόπου Ράλφ του Σρίουσμπερι, με τις καμινάδες τους να προστίθενται τον 15ο αιώνα. Αρχικά χτίστηκαν 42 σπίτια, ένα για κάθε εφημέριο, αλλά μερικά ενώθηκαν με τα χρόνια με αποτέλεσμα σήμερα να παραμένουν 27 κατοικίες, ένα παρεκκλήσι, μια βιβλιοθήκη, το θησαυροφυλάκιο και μια αίθουσα τελετών. Από εδώ βολτάραμε με το αυτοκίνητο σε ένα-δυο μέρη ακόμα και επιστρέψαμε στο Μπρίστολ για να φάμε, να πιούμε και να δούμε τη νυχτερινή ζωή του. Ήταν μια ωραία γεμάτη μέρα. Όχι, ακόμα δεν έχει τελειώσει, άμα φάμε. Τώρα δούμε το καθινό. Βγαίνουμε μια τελευταία βόλτα για να τσιμπήσουμε κάτι και να αποχαιρετήσουμε ουσιαστικά τον Μπρίστολ, κάνοντας μια τελευταία βόλτα στο κέντρο της πόλης. Ψηφίσαμε λοιπόν και καταλήξαμε ότι θα πάμε να φάμε σε ένα βιετναμέζικο το φο. Παιδιά, έφαγα την καλύτερη σούπα που έχω δοκιμάσει στη ζωή μου. Πραγματικά δεν υπήρχε. Όπως και ό,τι δοκιμάσαμε γενικότερα ήταν φανταστικό. Λίγο τσιμπημένο μεν και όχι τόσο μεγάλες μερίδες, αλλά οι γεύσεις του δεν περιγράφονται. Φω υπάρχει σε πολλές βρετανικές πόλεις. Στο tripman.net θα βρείτε και το site του, καθώς το προτείνω ανεπιφύλακτα. Πώς φάνηκε? Πολύ ωραία, δεν είναι η ποσότητα, παιδιά, πολύ μικρή. Ήταν ωραία πάντως, ήταν ωραία, αλλά πως... ναι ρε φίλε, ήταν ωραία, αυτό και αυτό, τα νούντλες, τα φράι που έφαγα εγώ, τα φράι νούντλες. Τα φράι νούντλες. Τα chicken νούντλες και αυτά, πολύ ωραία, αλλά η ποσότητα πάρα πολύ μικρή, δυσαρεστημένος φεύγω. Όπως πάντα, άμα δεν έχει γουρούνι ολόκληρο στο τραπέζι. Όχι ρε, ήταν μικρή μερίδα, ακόμα και για τον Κώστα που είναι πιο άδυνατος. Πιο άδυνατος να γίνει. Ο Κώστας είναι ο μόνος που χόρτασε την εντάξει. Μετά το φαγητό κάναμε την παροτσαρκά μας, ήπιαμε και τις μπιρίτσες μας και κάποια στιγμή όχι ιδιαίτερα αργά, μιας και μας βγήκε η κούραση της ημέρας, επιστρέψαμε στο σπίτι. Τελευταία μέρα στο Μπρίστολ και πάμε να δούμε κάποια σημαντικά αξιοθέατα, όπως μας λέει ο Κώστας. Πρέπει σίγουρα να έχουμε επισκεφτεί πριν φύγουμε. Το τελευταίο που άφησα για να σας δείξω από τον Μπρίστολ είναι ο Λόφος Κλίφτον, μια περιοχή που πλέον έχει ενωθεί με την πόλη αλλά παλαιότερα ήταν ξεχωριστό χωριό. Μια αριστοκρατική συνοικία η οποία αντικειμενικά είναι και η πιο όμορφη της πόλης που αν βρεθείτε εδώ σίγουρα αξίζει να ανεβείτε. Εδώ πάνω βρίσκεται και η διάσημη κρεμαστή γέφυρα του Μπρίστολ, η οποία σχεδιάστηκε μεν από τον Μπρουνέλ, αλλά η κατασκευή της ολοκληρώθηκε το 1864, 5 χρόνια μετά το θάνατό του λόγω έλλειψης πόρων. Είναι εντυπωσιακή και θεωρείται ότι είναι η πρώτη κρεμαστή γέφυρα του κόσμου. Από εδώ καταλήξαμε σε μια πολύ όμορφη γειτονιά και ο Κώστας μας πήγε στο Prime Rose, ένα πολύ ωραίο καφέ για να φάμε πρωινό. Το Μπρίστολ είναι μια πόλη που γενικά δεν θα σου πάει στο μυαλό να τη βάλεις στο bucket list σου. Όμως πραγματικά αξίζει και ειδικά με εισιτήρια αξίας πήγαινε 70 ευρώ που δώσαμε, σας την προτείνω ανεπιφύλακτα για ένα ευχάριστο σουκού.